έδωσαν αίμα για τις ανάγκες του νοσοκομείου της Κομωτινής. Οι μαθητές του πρώτου ΕΠΑΛ ανταποκρινόμενοι για άλλη μια φορά στο κάλεσμα. Τα παιδιά συμμετείχαν στην εθελοντική αιμοδοσία, πιστεύοντας πως με αυτόν τον τρόπο μπορούν να βοηθήσουν εκατοντάδες συνανθρώπους τους που παλεύουν για να ζήσουν. Ο διευθυντής του πρώτου ΕΠΑΛ Κομωτινής μιλά με υπερηφάνεια και ικανοποίηση για τη συμμετοχή των μαθητών του στην εθελοντική αιμοδοσία που διοργανώθηκε με σκοπό να καλυφθούν οι ανάγκες του νοσοκομείου της πόλης. Η ανταπόκριση των μαθητών ξεπέρασε κάθε προηγούμενο, θέλοντας με αυτόν τον τρόπο να δείξουν έμπρακτα τη συμπαράστασή τους προς τον άγνωστο Πάσχοντα. Το σχολείο μας έχει εδώ και πολλά χρόνια, πάνω από μια δεκαετία. Να συμμετέχει σε μια εθελοντική αιμοδοσία. Και επειδή έχουμε το πλεονέκτημα σε εισαγωγικά, να έχουμε πολλούς ενήλικους μαθητές. Οπότε έχει καθιερωθεί και επειδή φέτος υπήρχαν τόσοι πολλοί μαθητές, ήταν αδύναμο να, επειδή δεν υπήρχε προσωπικό στο νοσοκομείο, ήταν αδύνατο να γίνει εδώ. Τα παιδιά με την πράξη τους αυτή θέλησαν για άλλη μια φορά να γίνουν παράδειγμα προς μίμηση, θεωρώντας πως το ζήτημα της εθελοντικής προσφοράς αίματος ξεκινά μέσα από το σχολείο, διότι κατά βάση είναι θέμα παιδείας, αλλά και γιατί έχουν αντιληφθεί πως τη θέση του άγνωστου Πάσχοντα που χρειάζεται αίμα για να ζήσει μπορεί να βρεθεί ο καθένας, αφού το πρόβλημα μπορεί να χτυπήσει και τη δική τους πόρτα οποιαδήποτε στιγμή. Η προσφορά των μαθητών ήταν από μόνοι τους, απλά τους ενημερώσαμε για την αιμοδοσία, το πόσο θετικό μπορεί να είναι. Είμαι και εγώ αιμοδότης εξάλλου. Υπάρχει ένα σκεπτικό στα παιδιά για τις απουσίες, ότι δικαιολογούνται μια μέρα απουσίες από το σχολείο, αλλά το κίνητρο δεν ήταν τόσο αυτό όσο η προσφορά τους. Γιατί υπήρχαν πάνω από 70% των μαθητών οι οποίοι δεν είχαν απουσίες, απλά θέλανε να προσφέρουν αίμα.